Στην αρχική μας τοποθέτηση αναφέρθηκα κυρίως σε μεγάλο μέρος στο βασικό κύριο όγκο του νομοσχεδίου που αφορά την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 884 του 19. Εκεί αναλυτικά ασκήσαμε την κριτική συνολικά σε αυτό το και στο ήδη ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του 16 με το οποίο έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών του Ποινικού Μητρώου και κυρίως εκφράζουμε τη διαφωνία μας στη δημιουργία ενός, στο ότι συμπληρώνονται αν θέλετε με αυτούς τους με αυτές τις διατάξεις συμπληρώνεται ένα πολυπλόκαμο σύστημα μηχανισμών που ισχύουν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκέντρωση και ανταλλαγής πληροφοριών δηλαδή φακελώματος και παρακολούθησης ευρύτερα όλων των υπηκών είτε των κρατών μελών της Ένωσης είτε βέβαια και υπηκών τρίτων χωρών. Στην πραγματικότητα, συμπληρώνονται, αν θέλετε, και άλλου είδους μηχανισμοί φακελώματος που υπάρχουν και λειτουργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το σύστημα Schengen, το οποίο καταγράφει μια ευρύτατη γκάμα πληροφοριών που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ακόμα και από ηλικίες φοιβικές κλπ. Που αφορούν πέρα από τα χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν ακόμα και με τις πολιτικές επιλογές και άλλα. Και κυρίως μας προβληματίζει το γεγονός ότι συνεχώς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρόσχημα κάθε φορά τη λεγόμενη καταπολέμηση της τρομοκρατίας η οποία έχει πολύ ευρύες χαρακτηρίζεται με πολύ ευρύ τρόπο στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιολογείται μια ευρύτατη ανταλλαγή πληροφοριών, καταγραφή στοιχείων που μπορούν πραγματικά να τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί τον οποιονδήποτε ακόμα και με έολες κατηγορίες. Κυρίως επιβεβαιώνεται αυτό που ομολογεί στην πράξη και η ίδια η Κομισιόν κατά τη συζήτηση της συγκεκριμένης οδηγίας ότι δημιουργείται μια υποδομή που στην πραγματικότητα αποτελεί μια προπαρασκευαστική ενέργεια με τη δημιουργία ενός τέτοιου κεντρικού συστήματος επεξεργασίας δεδομένων που μπορεί να συμπεριλάβει και τους πολίτες των κρατών μελών της Ένωσης στο πλαίσιο του συστήματος πληροφοριών του ποινικού μητρώου και για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς. Αντίστοιχα, συγκεκριμένα μάλλον, σημείωνε η Κομισιόν ότι είναι μια προπαρασκευαστική ενέργεια για να υπάρξει μια κοινή υπηρεσία αντιστοίχησης βιομετρικών δεδομένων ταυτότητας που θα χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τη διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων και στο μέλλον. Είναι ιδιαίτερα προβληματικό ότι σε αυτά τα συστήματα εντάσσονται δακτυλικά αποτυπώματα, εικόνες προσώπου, άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για τα οποία μάλιστα δεν ισχύει η γενική όπως αναφέρεται εξαίρεση από την επεξεργασία τους. Αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 9 ότι τα δεδομένα αυτά δεσμεύεται το κράτος μέλος να τα χρησιμοποιεί μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν ήδη από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 και την παράγραφο 4 έχει εισαχθεί μια γενικευμένη εξαίρεση ότι αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλους λόγους πέρα από αυτούς για τους οποίους συλλέγονται από μόνο για την πρόληψη άμεσου και σοβαρού κινδύνου συνδεόμενου με τη δημόσια ασφάλεια. Με δεδομένο λοιπόν ότι τέτοιου είδους νομικές έννοιες είναι πολύ ευρείες και έχουμε δει και κατά την πρόσφατη επικαιρότητα να αξιοποιούνται τέτοιου είδους αόριστες νομικές έννοιες για να πραγματικά να γίνουν λάστιχο
τα περιθώρια για να χρησιμοποιηθούν και να συλλεγούν τέτοιου είδους προσωπικά δεδομένα, όπως επίσης εισάγεται και γενική εξαίρεση για την ευρύτατη χρήση αυτών των δεδομένων όταν αυτή η συλλογή τους προέρχεται από την Ελλάδα. Αυτά όλα θεωρούμε ότι ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους για να μονιμοποιηθούν και να ενισχυθούν, αν θέλετε, κατασταλτικοί μηχανισμοί της Ένωσης που αξιοποιούν κατά τέτοιο ευρύτατο τρόπο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και μπορούν στην πράξη να τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί τον οποιονδήποτε και πολλές φορές με έολες κατηγορίες. Έχω τοποθετηθεί αναλυτικά, δεν θα μιλήσω άλλο για τα άρθρα 1 έως 10. Θα πω δύο κουβέντες, επειδή είπαμε τώρα και στην προηγούμενη συνεδρίαση, θα πω δύο κουβέντες για το άρθρο που απασχόλησε ιδιαίτερα την συζήτηση και αυτό το άρθρο 14 που αφορά το ποινικό μητρό σε σχέση με τα αδικήματα που αφορούν τους ανήλικους. Μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι είναι, πρέπει με κάθε τρόπο να προστατεύεται η ανηλικότητα, ότι πρέπει το κράτος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση? Φυσικά και δεν μπορεί. Όμως όταν συζητάμε εδώ και ακούγεται κατ' επανάληψη και από διάφορα χείλη να λέμε ότι αυτό πρέπει να γίνει με πράξεις και όχι με λόγια, οι πράξεις είναι αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα με τις αποδεκατισμένες δομές κοινωνικής προστασίας, με το ότι στα σχολεία υπάρχουν ελάχιστοι ψυχολόγοι και αυτοί όπου υπάρχουν αδυνατούν να ανταποκριθούν στο μεγάλο αριθμό των μαθητών, γιατί μπορεί να στοιχεί ένας εκατοντάδες μαθητές που φοιτούν σε ένα σχολείο ή και ένας να είναι χρεωμένος με πολύ περισσότερες σχολικές μονάδες. Αντιστοιχεί αυτή η διαπίστωση ότι θα πρέπει η προστασία της ανηλικότητας να γίνεται με έργα και όχι με λόγια στο γεγονός ότι, για παράδειγμα, όλες οι δομές παιδικής προστασίας των Δήμων είναι υποστελεχωμένες, ότι δεν υπάρχουν σε όλη την Αττική, υπάρχουν τεράστια κενά στις δομές παιδικής πρόληψης? Όχι βέβαια, ούτε βέβαια αντιστοιχεί στο γεγονός ότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις των παιδιών και όχι μόνο, που στην προσπάθεια καταγγελιών στην προσπάθεια καταγγελίας τέτοιων απαράδεκτων βίων πράξεων σε βάρον τους, έρχονται πολλές φορές αντιμέτωποι, ακόμα και με την αστυνομική αυθαιρεσία και αδιαφορία, έρχονται αντιμέτωποι με όλο αυτό το με όλα αυτά τα τεράστια κενά που πραγματικά αφήνουν απροστάτευτο ένα παιδί από τέτοιου είδους ιδεχθεί εγκλήματα. Άρα αρκούν τέτοιου είδους ρυθμίσεις που εισάγονται με το παρόν νομοσχέδιο και μάλιστα με ένα τρόπο που εγείρει προβληματισμούς και ενστάσεις και για την αποτελεσματικότητά τους, αν θέλετε, και για το κατά πόσο δεν δημιουργούν προβλήματα ή δεν ανοίγουν, δεν δημιουργούν επικίνδυνα νομικά προηγούμενα, όπως συγκεκριμένα υπόθηκε και από τον εκπρόσωπο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων. Γιατί, κατά τη γνώμη μας, κάτω από το βάρος της αμήλικτης πραγματικότητας που πραγματικά συγκλονίζει, όμως αποδεικνύει ότι αυτά τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται ακριβώς γιατί είναι και οι αιτίες τους βαθύτερες και αναδεικνύουν όλη τη σαπίλα του συστήματος που αναδύεται από κάθε πτυχή του, αλλά και γιατί πραγματικά αυτά τα μέτρα που έπρεπε ουσιαστικά να πάρθουν και που όλοι αναγνωρίζουν ότι θα μπορούσαν να ανακουφίσουν όσο γίνεται περισσότερο ή να προλάβουν τέτοιου είδους περιστατικά όπως αυτά που ανέφερα παραπάνω, δεν προχωράνε. Αντίθετα, νομοθετείται διατάξεις που, κατά τη γνώμη μου, περισσότερο είναι ως τουφεκές στον αέρα, θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω, γιατί είναι αμφίβολο και κατά πόσο, αν θέλετε, θα λύσουν ή θα προλάβουν τέτοιου είδους περιστατικά, που επίσης δημιουργούν προβληματισμούς ως προς την ορθότητά τους. Και αναφέρθηκα και στο στάδιο στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι υπάρχουν τέτοιου είδους αντιφάσεις, αν ακολουθήσουμε, αν θέλετε, αυτή τη λογική που λέει ότι μπορεί
στο ποινικό, ότι είναι δεκτό στο ποινικό μητρό να καταγράφεται ακόμα από το στάδιο της ποινικής δίωξης, να καταγράφονται αυτά τα αδικήματα ακόμα από το στάδιο της ποινικής δίωξης, σταθμίζοντας την προστασία της ανηλικότητας ως ένα υπέρθετο ένομο αγαθό, το οποίο δεν αμφιβάλλει και δεν αμφισβητεί κανένας, γεννιέται εύλογα το ερώτημα. Είναι μικρότερης κοινωνικής απαξίας ο βιασμός μιας γυναίκας, η κακοποίησή της, η μαστροπία, η εκμετάλλευση άλλων αδύναμων προσώπων? Άρα εκεί υπάρχει μια αντιφατική λογική, να το πούμε έτσι, ως προς το τι σταθμίζεται ή όχι ως υπέρθατο της προστασίας του τεκμηρίου αθωότητας. Κατά τη γνώμη μας, λοιπόν, δεν είναι τυχαίο το ότι επιλέγω τέτοια... μάλλον τέτοια, όταν επιλέγεται τέτοια μέτρα, κατά τη γνώμη μας, για να κρύψετε το γεγονός ότι σε τη μεγάλη καθυστέρηση του κράτους να πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας των παιδιών, ενώ αντίστοιχα υπάρχουν, και αναφέρθηκε και από τους φορείς, ότι υπάρχουν και διοικητικά μέτρα που θα μπορούσαν να προλαμβάνουν, αν θέλετε, να αξιοποιούνται για τη μη πρόσληψη αυτών των προσώπων σε αυτούς τους φορείς που σωστά λέμε και συμφωνούμε ότι όντως στην πρόσληψη σε τέτοιους φορείς που έχουν επαφή με παιδιά κλπ. Ότι δεν θα έπρεπε να γίνεται. Όμως υπάρχουν και αναδείχθηκαν και από την τοποθέτηση των φορέων άλλοι τρόποι που θα μπορούσαν να αξιοποιούνται ώστε να είναι υποχρεωτικοί, αν θέλετε, για όλους αυτούς τους φορείς να ερευνάτε κατά πόσο υπάρχουν εκκρεμείς ποινικές διώξεις κλπ. Υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις που ήδη εφαρμόζονται, για παράδειγμα και με την θέση σε αργία υπαλλήλων κλπ. Ή αντίστοιχα δεν είναι ίδιας μορφής η δημοσιοποίηση των στοιχείων που σωστά γίνεται σε περιπτώσεις που κρίνονται ότι υπάρχουν περισσότερες ενδείξεις, είναι σοβαρές, είναι επικίνδυνες κλπ. Εκεί κρίνεται κατά περίπτωση και γίνεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων τους και σωστά, και σωστά γίνεται. Θεωρούμε λοιπόν ότι μια τέτοια οριζόντια ρύθμιση που αφορά την εγγραφή στο ποινικό μητρό για μια σειρά αδικημάτων, τα οποία όντως είναι ιδεχθή και όντως πρέπει να έχουν τη βαρύτερη ποινική, την πιο αυστηρή ποινική αντιμετώπιση. Όμως θεωρούμε ότι το να επιλέγεται μια τέτοια οριζόντια ρύθμιση ανοίγει επικίνδυνους δρόμους και όχι τυχαία. Θεωρούμε ότι όχι τυχαία επιλέγεται το ποινικό μητρό, ενώ υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της πρόσληψης αυτών των προσώπων σε αυτούς τους ευαίσθητους χώρους, που αύριο μεθαύριο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, να γενικευθεί και για άλλα δικήματα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έχουν πολύ μεγάλη απαξία, ή τέλος πάντων και μια άλλη, κάποιος μπορεί να κρίνει άλλα με βαρύτερη, κοινωνικοπολιτική και βαρύτερη απαξία. Και κατά τη γνώμη μας αυτό ανοίγει έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο για την ευρύτατη παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας, που στην προκειμένη περίπτωση θεωρούμε ότι το σκοπό τον οποίο έρχεται να υπηρετήσει, ή μάλλον που επικαλείται ότι έρχεται να υπηρετήσει, δεν μπορεί να το κάνει με επιτυχία η διάταξη αυτή.